ένα μήνα μετά τις θερινές εκτόσεις, αυτό που διαφαίνεται τουλάχιστον στην αγορά είναι ότι ο κόσμος έχει συνηθίσει στη λέξη εκτόσεις και στη λέξη προσφορές, με αποτέλεσμα όλο αυτό που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή το πρώτο 15ήμερο παραδοσιακά, ήταν και το καλύτερο 15ήμερο όσον αφορά τις εκτόσεις. Τώρα αυτό που βλέπουμε δεν φαίνεται η διαφορά για να πεις ότι έχουμε εκτόσεις. Έχει συνηθίσει τόσο πολύ οι προσφορές, η απελευθέρωση των προσφορών όλο τον χρόνο, έχει κάνει τον κόσμο να γυρίσει την πλάτη σε όλο αυτό το κομμάτι. Ενώ υπάρχουν πάρα πολύ καλές προσφορές, πολλά προϊόντα, πάρα πολύ δυνατές τιμές, παρά τα αυτά δεν βλέπουμε αυτή την κίνηση που θα περιμέναμε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Βέβαια υπάρχει και το δίκαιο από την άλλη μεριά, το ότι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός έχει συρρυκνώσει όλο το διαθέσιμο εισόδημα που υπάρχει για ένα νοικοκυριό και για μια επιχείρηση, με αποτέλεσμα όλο αυτό το πρώτο πράγμα που θα εκλείψει θα είναι η κατανάλωση. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθεί μια φόρμουλα η πολιτεία να το κάνει, να κάνει την ακρίβεια, να βάλει ένα πλαφόν στην ακρίβεια, διότι όλο αυτό το κομμάτι δεν μας βγάζει σε καμία φορά. Δηλαδή δεν υπάρχει συνταγή η οποία να λείπει και το κλίμα και το χρήμα, δεν γίνεται η συνταγή σωστά, οπότε η αγορά αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό που θα περιμέναμε. Σίγουρα επηρεάζει και η ζέστη, αλλά το κομμάτι περισσότερο είναι το πληθωρισμό. Τώρα τον Αύγουστο που έχει μπει, περιμένετε κάτι καλύτερο, ίσως μετά, μέσα στο 15 Αύγουστο, αμέσως μετά? Το μόνο καλό του 15 Αύγουστο είναι ότι ό,τι έχει μείνει τουλάχιστον έχει βγει πάνω από 90%, οπότε είναι τέλειες οι τιμές για κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει έξυπνες αγορές.